Μπορεί φέτος οι σάκοι με τα δώρα να μην συνοδεύτηκαν από αϊβασίλειδες, όμως οι εθελοντές του Σανταράν κατάφεραν να πετύχουν το σκοπό τους. Αυτή τη φορά δεν ντυθήκαμε Άγιοι Βασίλειδες να γεμίσουμε τα Χανιά με ένα κόκκινο ποτάμι όπως έχουμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή τη χρονιά γίναμε οι ίδιοι Άγιοι Βασίλειδες. Γίναμε Άγιοι Βασίλειδες γεμίζοντας αυτούς τους σάκους αγάπης. Ελπίζω και εκφράζω την αισιοδοξία μου ότι τα επόμενα Χριστούγεννα το Σανταράν θα δώσει το παρόν δυναμικά και θα συμπληρώσει, αν θέλετε, τις πρωτοβουλίες του Δήμου Χανίων ώστε να είναι μια φωτισμένη πόλη. Παιδιά οικογενειών που υποστηρίζονται από το κοινωνικό παντοπολείο θα λάβουν σύντομα σάκους που γέμισαν από τις προσφορές του κόσμου, ενώ 4 σωματεία θα μοιραστούν συνολικά 15.000 ευρώ ως ενίσχυση. Όλη αυτή η μεγάλη ανθρώπινη αγκαλιά να εξακολουθήσει να υπάρχει και είμαι βέβαιη ότι υπάρχει, γιατί οι Χανιώτες το έχουν αποδείξει έμπρακτα σε όλες τις καταστάσεις και τις ευκαιρίες που δίνονται. Προστρέχομαι σε ό,τι είναι αδύναμο, ότι φροντίζουμε τον κόσμο, ότι φροντίζουμε αυτούς που δεν μπορούν, ότι φροντίζουμε τους αδύναμους. Τα ιδρύματα είναι πολλά, όσες είναι και οι ανάγκες. Το παράρτημα Χανίων της ΕΛΕΠΑΠ, το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Αυτιστικών Παιδιών η Μεγαλόχαρη, το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία και ο Σύλλογος Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης Παιδιών και Ενηλίκων με Καρκίνο, Ορίζοντας, είναι τα σωματεία που υποστήριζονται διαχρονικά από το Σανταράν. Παρόλο τις δυσκολίες, υπάρχει ανθρωπιά, υπάρχει αλληλεγγύη και τη βλέπουμε εδώ. Το Σανταράν, παρά τις συνθήκες, κατάφερε να εμπνεύσει τον κόσμο και να βρει τρόπο να ανοίξει και πάλι την μεγάλη του αγκαλιά. Περισσότερο από κάθε άλλη φορά έχει φανεί, ακόμα και σε αυτό το τομέα που είμαστε εμείς, ότι ερχόμαστε να καλύψουμε τις λειτουργίες του κράτους, πράγματα που θα έπρεπε ουσιαστικά να έχει το κράτος. Θα είναι πολύ πολύ καλό, αν μπορεί ο κόσμος όλη τη χρονιά να αγκαλιάζει τα παιδιά μας. Περίπου 1.000 σάκοι, φτιαγμένοι με αγάπη, γεμάτοι με δώρα και παιχνίδια, συγκεντρώθηκαν στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου στο Παλιό Λιμάνι, που φέτος υπήρξε το σπίτι του Σανταράν.